προστασία στο 95% των δανειολήπτων που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους εξαιτίας της αδυναμίας να καλύψουν τις οφειλές τους είναι ο στόχος της ρύθμισης. Σύμφωνα με όσα προωθεί η κυβέρνηση για να προστατεύεται ο δανειολήπτης από τον πληστηριασμό, θα πρέπει να συνδυάζει τρία κριτήρια: το ύψος της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και το ύψος των καταθέσεών του. Τα ανώτατα όρια για αυτά τα τρία κριτήρια δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο εκτιμάται ότι θα είναι πιο διευρυμένα από αυτά της διάταξης περί προστασίας από πληστηριασμούς που έληξε στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου και αφορούσε αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας σε 200.000 ευρώ, οικογενειακό εισόδημα σε 35.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, με προσαυξή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τραπεζικές καταθέσεις μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ και συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία η οποία να μην ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής αυτό που εφαρμόζεται σίγουρα είναι ο νόμος του εμπεριεχομένων νοικοκυριών, γνωστότερα ως νόμος Κατσέλη. Όσοι λοιπόν έχουν πρώτη κατοικία προστατεύονται με μια κατάθεση απλή θέτηση στο ειρηνικό δίκαιο Κατερίνης, στο ειρηνικό δίκαιο όλης της χώρας. Από εκεί και πέρα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι μέχρι τη ρύθμιση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια αναστέλλονται, παγώνουν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Και είμαστε σε αναμονή να δούμε το νομοσχέδιο πλέον για τα κόκκινα δάνεια, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια συνολική ρύθμιση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Οπότε αυτό σημαίνει, κύριε Ελευθεριάδη, ότι μέχρι να δούμε το νομοσχέδιο και μέχρι να ψηφιστεί δεν φοβόμαστε κάτι. Δεν φοβόμαστε όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Καθώς η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι δεν αναστέλλονται όλοι οι πληστηριασμοί και όχι κατά σχέσεις. Οι πληστηριασμοί μόνο όσον αφορά χρέη, οφειλές, στις οποίες όμως να ενημερώσουμε ξανά τον κόσμο ότι δεν εντάσσονται οφειλές προς την εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά εξαιρούνται. Όσοι χρωστάνε λοιπόν στην εφορία ή χρωστάνε σε ασφαλιστικά ταμεία, για αυτούς κινδυνεύει και η πρώτη κατοικία. Για όσους όμως έχουν οφειλές σε ιδιώτες ή κυρίως σε τράπεζες, προστατεύονται και μάλιστα πολύ περισσότερο όσοι δεν είναι έμποροι μπορούν να υπαχθούν σε ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.